Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Χαμός γίνεται με την επικαιρότητα. Μία η ώρα ακριβώς απέναντί μου θα είναι ο κύριος Δημήτρης Τσοβόλας, ζωντανά, να κάνουμε μία συζήτηση για όλα τα θέματα και για την πολιτική και για την οικονομία, να δούμε τι γίνεται. Είδα ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο πολωνικού περιοδικού, όπου έντυσε, αν το έχουμε να το δούμε έτσι για δύο δευτερόλεπτα, κύριε Καλοκαιρινέ, πολωνικό περιοδικό έντυσε Ναζί, τη Μέρκελ, το Γιούγκερ και το Σούλτς. Και αντέδρασε πολύ δυνατά ο επικεφαλής των φιλελεύθερων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Γκι Φέρχοσφαστ. Τον έχουν και αυτόν μέσα. Τους έχουν ντύσει Ναζί και είναι σκημένοι πάνω από ένα χάρτη. Μια εικόνα που θυμίζει, το βλέπετε εδώ πέρα, μια εικόνα που θυμίζει το Χίτλερ με τους στρατηγούς του. Ενώ το σχετικό δημοσίευμα κυκλοφορεί υπό τον τίτλο «Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ελέγξουν ξανά την Πολωνία». Ο Γκι Φέρχοσφαστ χρησιμοποίησε μετά τους προσωπικούς του λογαριασμούς του στο Twitter και εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα αξιών, είναι καθήκον όλων μας να ανεβάσουμε τη φωνή μας όταν μια κυβέρνηση θέτει σε κίνδυνο αυτές τις αρχές και επιτίθεται στους δημοκρατικούς θεσμούς. Πώς το βλέπετε το εξώφυλλο, έχει την πλάκα του το εξώφυλλο. Τι γίνεται με αυτή την Ελντοράντο, αυτή την καναδική εταιρεία, την Ελντοράντο, πολλά τα ερωτήματα. Τι γίνεται με την Ελντοράντο, γιατί ξαφνικά η Ελντοράντο, φίλες και φίλοι, απολύει 600 άτομα, και όταν λέμε απολύεται κάποιος, φανταστείτε ότι έχει οικογένεια από πίσω. 600 άτομα απολύει από τα μεταλλεία χρυσού στις Κουριές, απειλεί και με άλλες 500 απολύσεις στην Ολυμπιάδα, φίλες και φίλοι. 1.100 άνθρωποι σε αυτή τη χρονική περίοδο στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, έχει βεντέτα ο ΣΥΡΙΖΑ με την καναδική την εταιρεία, την Ελντοράντο? Έχει η σημερινή κυβέρνηση με τους Καναδούς καμία είδους βεντέτα, κανενός είδους βεντέτα? Γιατί αυτή η εταιρεία δεν έχει πάρει μέχρι τώρα άδεια για τα μεταλλεία χρυσού εκεί πέρα στις Κουριές? Είναι μια μεγάλη επένδυση της τάξης, από ό,τι διάβασα, 1 δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω. Η Ελλάδα σαφώς έχει ανάγκη τις επενδύσεις, σαφώς έχει ανάγκη θέσεις εργασίας και σαφώς χρειάζεται ανάπτυξη για να πάρουμε μπροστά. Τι συμβαίνει λοιπόν με την Ελντοράντο? Καλησπερίζω αμέσως τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον αγαπητό κύριο Πάνο Σκουρλέτη, και τον ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εσάς και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά κύριε Σκουρλέτη. Τι συμβαίνει τώρα με την Ελντοράντο ξαφνικά? Γιατί βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα στην Ελλάδα να κάνουν μια επένδυση, να βρει ο κόσμος δουλειά, και έχει βρει δουλειά εκεί πέρα, και ξαφνικά σήμερα ανακοινώσανε 600 απολύσεις? Τι συμβαίνει? Καταρχήν πρέπει να τα απαντήσουν εκείνοι με έναν πιστικό τρόπο τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι βεβαίως το έργο των σκουριών είναι ένα μεγάλο έργο, έχει προβλήματα, αυτό είναι γνωστό. Είμαστε σε αναμονή μιας απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, το γνωρίζουμε όλοι, αλλά πράγματι η σημερινή κίνηση της Ελντοράντο ήταν μια εφημιαστική κίνηση και μάλιστα ο τρόπος και όλος ο σχεδιασμός της δείχνει ότι η εταιρεία έχει επιλέξει με έναν τρόπο που δεν συνηθίζεται για εταιρείες να θέσει, θα έλεγε κανείς, εκβιαστικά διλήμματα απέναντι στην κυβέρνηση. Διότι όταν λέει ότι ή μου δίνεται κάποιες άδειες που έχει υποβάλει κάποιες μελέτες καινούργιες, είναι για καινούργια έργα που θα γίνουν εκεί πέρα, ή αλλιώς σε ένα μήνα θα απολύσω κόσμο, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ένας ομός εκβιασμός, ο οποίος ουσιαστικά θέλει να κυρώσει όλη την νομότυπη διαδικασία, ναι, την οποία έχει στην ευθύνη της το Υπουργείο, mm-hmm, και προφανώς αγνοεί όλο το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτή μέχρι στιγμής, για να το καταλάβουμε εμείς που δεν το ξέρουμε καλά το θέμα και ο κόσμος που δεν το ξέρουμε καλά το θέμα, αυτή η εταιρεία έχει πάρει άδειες μέχρι στιγμής λειτουργίας? Η εταιρεία γνωρίζετε ότι έχει τρία σημεία, ναι, που αυτή τη στιγμή έχει δραστηριότητες. Το ένα είναι στις Κουριές. Εκεί βρίσκονται οι εργασίες σε ένα αρχικό σχετικά στάδιο, δηλαδή δεν έχουν, ναι, γίνει εξορίξεις. Το άλλο είναι στην Ολυμπιάδα και, ναι, το άλλο είναι στην περιοχή του Μαδέμ Λάκο. Και στις τρεις περιοχές αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργασίες. Βεβαίως υπάρχει ένα θέμα με την μεταλλουργία, διότι η εταιρεία αυτή ανέλαβε αυτό το έργο λέγοντας ότι θα έχει την δυνατότητα με έναν ασφαλή τρόπο να παράγει χρυσό στην Ελλάδα, άρα το ελληνικό δημόσιο από αυτή τη διαδικασία θα είχε φορολογικά έσοδα τέτοια ώστε θα καταστούσε σύμφορη αυτή την επένδυση για το ελληνικό δημόσιο.
Ναι. Η μεταλλουργία δεν έχει προχωρήσει. Ναι, ναι. Έχουν περάσει οι προθεσμίες προβλεπόντουσαν από τη σύμβαση για να παρουσιάσει αυτόν τον σύγχρονο ασφαλή τρόπο. Και από εκεί πέρα, βέβαια, υπάρχουν και άλλα πολλά περιβαλλοντικά ζητήματα. Μ' ακούτε? Πολύ καλά σας ακούμε. Πολύ καλά. Ναι, ναι. Υπάρχουν και άλλα, λοιπόν, πολύ σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα. Σήμερα εμείς... Τους βάλατε ένα πρόστιμο σήμερα, 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 23 παραβάσεις, μάλιστα, οι οποίες είχαν διαπιστωθεί από το 2012 έως το 2014. Αυτές οι παραβάσεις, οι οποίες είχαν διαπιστωθεί σε αυτό το διάστημα, είχαν ουσιαστικά καταχωνιαστεί μέσα στα γραφεία των υπηρεσιών με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ναι. Να το επαναλάβω για να το καταλάβετε τι θέλετε. Το καταλάβαμε ότι είχαν καταχωνιάσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις τις παραβάσεις. Θα το καταλάβαμε αυτό, ναι. Λοιπόν, εμείς πράξαμε το αυτονόητο και αυτό που μας επέβαλε η συνείδησή μας αλλά και η νομιμότητα. Τώρα, πείτε μας κάτι. Είχατε κάποιο ραντεβού με το διευθύνοντα σύμβουλο της Eldorado Gold, τον κύριο Paul Wright? Είχατε ραντεβού σήμερα? Ο κύριος Wright μας είχε ειδοποιήσει ότι θα ερχόταν χθες στην Ελλάδα και θα κάναμε ένα ραντεβού χθες το μεσημέρι. Ευνηδίως χθες το πρωί μας πήρανε τηλέφωνο και μας είπαν ότι το αναβάλουμε το ραντεβού και το έχουμε βάλει για αύριο. Και μετά βέβαια διαπιστώσαμε ότι ο κύριος Wright ουσιαστικά υιοθετεί μια αντισυμβατική συμπεριφορά, διότι αν έχεις ένα πρόβλημα με τον αντισυμβαλλόμενο, που συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ελληνικό δημόσιο, δεν πηγαίνεις να καταθέσεις με έναν τρόπο τελεσγραφικό και θα έλεγα και προσβλητικό για την ελληνική κυβέρνηση, ναι, της απόψης σου, ούτε θα πας να δεις προηγούμενα όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, προφανώς θέλοντας πια να μετατρέψεις τη σχέση σου πια σε ένα άλλο πεδίο με την κυβέρνηση, να τις μεταφέρεις. Ναι. Έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά δεν συνηθίζονται στις δημοκρατικές χώρες. Αυτά ουσιαστικά φανερώνουν μια συμπεριφορά η οποία ταιριάζει περισσότερο με αποικίες συμπαρανίες. Τώρα, πείτε μου κάτι. Δεν ακούστηκε πολύ έτσι καλά ότι μετά την αναβολή αυτού του ραντεβού επικυρώθηκε σήμερα αυτό το πρόστιμο του 1.700.000 ευρώ κατά της αυτής της εταιρείας. Ναι, όχι, να καταλάβουμε κάτι. Ναι. Οι παραβάσεις αυτές και είχαν γίνει, είπαμε, στο, το 12, από το 12 μέχρι το 14. Ναι. Εμείς τους προηγούμενους μήνες, ανακαλύπτοντας αυτά τα πορίσματα των επιθεωρητών, ζητήσαμε να προχωρήσουμε στην επιβολή των προστήμων. Αυτή η διαδικασία περίπου ολοκληρώθηκε στις γιορτές μέσα, υπήρχαν διακοπές των Χριστουγέννων και τώρα ήρθαν από τις υπηρεσίες για υπογραφή. Είναι κάτι το οποίο απλώς συνέπεσε. Συνέπεσε, λέτε, δεν κρύβεται, ναι, κάτι άλλο. Τώρα πείτε, ναι, μου κάτι πολιτικό, άλλο. Το πολιτικό πρόβλημα δεν καταλαβαίνετε ποιο είναι, αυτό που είπαμε πριν. Γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις... Δεν το καταλάβαμε αυτό. Ναι. Τώρα, δεν δημιουργείται όμως πρόβλημα, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, ότι χάνει κόσμος πολύ στη δουλειά του και ο κύριος αυτός ο Καναδός, ο κύριος Paul Wright, απειλεί και με νέες απολύσεις 500 ανθρώπων στην περιοχή εκεί που είναι το εργοτάξιο στην Ολυμπιάδα. Δηλαδή να έχουμε ξαφνικά... Και άρα τι ζητάει ακριβώς? Τι ζητάει ακριβώς, για πείτε μας. Τι ζητάει λοιπόν ο κύριος Wright? Εκβιάζει, δηλαδή σας εκβιάζει, αισθάνεστε ότι σας εκβιάζει? Δεν είναι εκβιαστικό το να λες ότι ή μου δίνεις κάποιες άδειες ανεξάρτητα αυτές είναι συμπατές με τον νόμο και την νομοθεσία ή αλλιώς θα απολύσω κόσμο. Αντιλαμβάνεστε ότι ουσιαστικά τι ζητάει? Να καταργηθεί όλη η νομότυπη, όλη η νόμιμη διαδικασία αδειοδότησης τέτοιων έργων. Αυτό ζητάει, κύριε Ράιτ. Δηλαδή δεν εφαρμόζουν... Και κάτι άλλο. Ναι. Δεν εφαρμόζουν τον νόμο οι Καναδοί, για να το καταλάβουμε. Οι Καναδοί δεν εφαρμόζουν τον νόμο? Όταν μας ζητάνε να τους δώσουμε ντε και καλά κάποιες άδειες για τις οποίες έχουν υποβάλει κάποιες μελέτες και είναι στη φάση αυτή τη στιγμή της αξιολόγησης. Μιλάω για επιπλέον έργα, ναι, αυτή τη στιγμή. Και μας λένε ότι θα μας τις δώσετε, αλλιώς θα απολύσουμε κόσμο. Τι ζητάνε ουσιαστικά? Να μην γίνει η αξιολόγηση, ναι, όπως θα πρέπει. Τώρα εσείς σαφώς και το έχετε σκεφτεί πάρα πολύ και με τον Πρωθυπουργό, γιατί είχατε και μία συνάντηση από ό,τι γνωρίζω σήμερα. Όχι, αξίζει, κύριε Λέτσο, να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Αυτή η πολύ μεγάλη λοιπόν επένδυση των δισεκατομμυρίων πρέπει να δει κανείς τι έχει αποφέρει στο ελληνικό δημόσιο μέχρι τώρα. Και σας πληροφορώ ότι τελευταία φορά που κατέβαλε φόρο προς το ελληνικό δημόσιο η Eldorado, η ελληνικός χρυσός, ναι, ήταν το 2007. Ένα ποσό της τάξης των 16 εκατομμυρίων, το 2006 την προηγούμενη χρονιά 7.900 και έκτοτε δηλώνει ζημιές και δεν έχει καταθέσει ούτε ένα ευρώ προς το ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Και ενδεχομένως σας λέω ότι αυτή η στάση της
της επιχείρησης. Δηλαδή, ουσιαστικά η πρόθεσή της να αναστείλει, να ακυρώσει τις εργασίες, ναι, να σχετίζεται με την πτώση των διεθνών τιμών χρυσού και άρα να κάνει ασύμφορο αυτό το έργο προς το παρόν. Και να προσπαθεί βέβαια μέσα για τους δικούς της λόγους να επιρρύψει τις ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση και να δημιουργήσει εντυπώσεις. Πάντως δεν είναι καιρός, θα συμφωνήσουμε σε αυτό, δεν είναι χρόνος τώρα για να χάνουμε επενδύσεις σαν κράτος. Έτσι, σαν, ούτε θέσεις εργασίας. Σαν ελληνικό είναι, δημόσιο, ούτε θέσεις εργασίας. Και διαβάζω τον νέο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έσπευσε και συναντήθηκε. Δικαίωμά του, καλά έκανε ο άνθρωπος. Συναντήθηκε με τον κύριο αυτόν, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Eldorado Cold, και βγήκε μετά στους δημοσιογράφους και είπε ότι η ιδεολειπτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ διώχνει από την Ελλάδα τη μεγαλύτερη επένδυση. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Και ότι δημιουργεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κακό κλίμα στην Ευρώπη. Προσέξτε να δείτε. Ο κύριος Μητσοτάκης δικαιολογημένος σας τα λέει αυτά για να καλύψει τις ευθύνες και της δικιάς του κυβέρνησης για το πώς αντιμετώπισε τη συγκεκριμένη επένδυση και εταιρεία. Θα σας πω λοιπόν και κάτι άλλο πέρα από τα οικονομικά στοιχεία που σας είπα πριν. Έχουν υπογράψει ως όρο τη σύμβαση ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και την συγκεκριμένη εταιρεία ότι αν για κάποιο λόγο καταγγελθεί από τη μία ή την άλλη πλευρά αυτή η σύμβαση, τότε απαλλάσσεται η ελληνικό χρυσός από την υποχρέωσή της να αποκαταστήσει τα ορυχεία τα οποία έχει αυτή τη στιγμή διάθεσή της. Κάτι το οποίο επιβάλλεται από τον κώδικα μεταλλευτικών εργασιών που ισχύει στην Ελλάδα. Κάνουν δηλαδή μια σύμβαση η οποία είναι σκάνδαλο από μόνη της, η οποία είναι μεροληπτική υπέρ της συγκεκριμένης εταιρείας. Και επειδή μιλάμε για θέσεις εργασίας, πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι θέσεις εργασίας δεν είναι μόνο αυτές οι οποίες υπάρχουν στο συγκεκριμένο έργο, αλλά θέσεις εργασίας είναι και όλες στην ευρύτερη περιοχή που απειλούνται εάν αυτή η εταιρεία δράσει με ένα τέτοιο τρόπο εις βάρος του υδροφόρου, ορίζοντα, του περιβάλλοντος και την άκρη στον αέρα κυριολεκτικά τον τουρισμό της Χαλκιδικής, όπου εκεί μιλάμε για χιλιάδες θέσεις εργασίας. Δηλαδή αυτοί δεν παίρναν υπόψη τους καθόλου την προστασία του περιβάλλοντος εκεί στην περιοχή, κύριε Υπουργέ? Το Υπουργείο αυτό ακριβώς φροντίζει. Πως οποιαδήποτε επένδυση θα γίνεται ακριβώς με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και το δημόσιο συμφέρον. Μάλιστα. Αυτό έχετε δίκιο. Πείτε μας κάτι τελευταίο, κύριε Σκουρλέτη. Αύριο εσείς έχετε συνάντηση με τον Καναδό, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Έχετε συνάντηση. Τι θα προσπαθήσετε να πετύχετε σε αυτή τη συνάντηση, τώρα που έχουμε και αυτή την εξέλιξη και την ανακοίνωση ότι διώχνει 600 ανθρώπους από τις σκουριές και προτίθεται, αν σε ένα τρίμηνο, λέει, δεν έχουν πάρει τις άδειες, που είναι, λέει, μια πολύ πολύ απλή διαδικασία, έτσι το χαρακτήρισε, θα διώξει άλλους 500 ανθρώπους. Εσείς τι θα προσπαθήσετε αύριο να πετύχετε στη συνάντηση? Θα προσπαθήσουμε να τον προσγειώσουμε στην πραγματικότητα, λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία που έχει νόμους, κανόνες, δεν είναι απικία, δεν μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι, και θα το καλέσουμε να σεβαστεί την νομιμότητα. Ναι. Και κάτι τελευταίο. Τώρα, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν κάνει, θα έλεγα, σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκτός από το ΚΚΕ, αν δεν κάνω λάθος, Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι, Πασό κτλ. Είναι σε κοινή γραμμή. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για αυτή την εξέλιξη που έχουμε. Είναι απολύτως κατανοητό για το τι το κάνουν. Γιατί επαναλαμβάνω ότι η συγκεκριμένη σύμβαση με την εταιρεία αυτή δείχνει τις μεγάλες δικές τους πολιτικές ευθύνες. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά. Τον ακούσατε τον κύριο Σκουλέτη, φίλες και φίλοι. Κυρία, να παρουσιάσω τους καλεσμένους. Δεν έχω παρουσιάσει τους καλεσμένους και με συγχωρείτε. Είναι η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς. Καλώς ήρθατε, κυρία Τελιγιορίδου. Ο κύριος Κώστας Κιλτίδης, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κιλτίδη. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ο κύριος Μάκης Κοψίδης, ιστορικός τέλεχος της αριστεράς. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σταύρος Καρβούνης, τέλεχος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, νομικός οικονομολόγος, ειδικός επισήμονας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά, κύριε Λιάτσο. Και ο κύριος Ανδριανός Μιχάλαρος, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Καλώς ήρθατε, κύριε Μιχάλαρε. Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο, κυρία Τελιγιορίδου, και για εσάς για το θέμα με την Eldorado και με αυτή την εξέλιξη που έχουμε. Είναι πολύ δυσάρεστο να ακούμε σε αυτή τη φάση ότι οι εταιρείες διώχνουν κόσμο, έτσι. Απολύουν κόσμο. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο πράγματι να μένουν άνεργοι συμπολίτες μας που εργαζόταν μέχρι τώρα. Εκείνο όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι
προφανώς πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη και να υπάρχουν όλες αυτές οι δραστηριότητες, αλλά θα πρέπει να ακολουθούν και την νομιμότητα. Δεν σημαίνει ότι η ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο θα πρέπει να γίνεται με παράνομο τρόπο. Ναι. Εάν δούμε και το πρόστιμο το οποίο έχει επικυρωθεί σε αυτή την εταιρεία, θα δούμε καθαρά ότι δεν έχουν κρατηθεί καθόλου από την πλευρά της όλοι αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις, ώστε και η εταιρεία βέβαια να κάνει τη δουλειά της, αλλά και το περιβάλλον να προστατεύεται. Θα δείτε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο όσον αφορά το πώς αποθηκεύονται και πώς τα απόβλητα που δημιουργούνται από όλη αυτή την εκμετάλλευση θα γίνονται ακίνδυνα. Υπάρχει πρόστιμο όσον αφορά το πώς θα μεταφέρονται θαλάσσια τα κοιτάσματα τα οποία χρησιμοποιούνται, τα οποία εξορίσσονται από αυτή την εκμετάλλευση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πέρα από την ανάπτυξη της περιοχής και πέρα από το γεγονός ότι πράγματι δίνει δουλειά σε κάποιους κατοίκους της περιοχής, θα πρέπει η εταιρεία αυτή να αναλάβει την ευθύνη της, ώστε να μην δημιουργήσει ανεπανόρθωτες ζημιές στο περιβάλλον, γιατί αυτό δεν είναι κάτι που αφορά την ίδια, αλλά αφορά την περιοχή μας, το κράτος μας και τις μελλοντικές γενιές. Κύριε Κιλτίδη, εδώ πέρα η Νέα Δημοκρατία έβγαλε ανακοίνωση και τονίζει στην ανακοίνωση ότι η επένδυση της Eldorado Gold στις Κουριές έγινε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης του ΣΥΡΙΖΑ και στις δύο εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις. Το αποτέλεσμα είναι το πάγωμα της μεγαλύτερης επένδυσης που έγινε στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Η ζημιά στην τοπική αλλά και στην εθνική οικονομία είναι μεγάλη. Η ζημιά στην Ελλάδα είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς στέλνει το λάθος μήνυμα στις διεθνείς και στην εγχώρια αγορά. Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι η ανακοίνωση θέλει να επισημάνει ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βιώνει η πατρίδα μας και ο λαός μας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι δεν είναι δυνατόν να μην υλοποιείται το αυτονόητο. Φοβούμαι, κύριε Λιάτσο, ότι δυστυχώς βρισκόμαστε σε εκείνη τη χρονική συγκυρία ότι ζητούμενο έχει γίνει η επανάσταση του αυτονόητου. Υπάρχουν οι νόμοι, προφανώς και υπάρχουν. Οι νόμοι γιατί δεν εφαρμόζονται, γιατί κολυσιεργούν, γιατί δεν προχωρούν για μια τέτοια μεγάλη επένδυση, να εκδοθούν οι άδειες ή να απαντηθούν επιστημονικά ότι δεν πρέπει να εκδοθούν οι άδειες. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτό το πράγμα, αυτή η μέγγενη, να ταλανίζει τους πολίτες, να τους διχάζει, να έχουμε στην κυριολεξία έναν εμφύλιο πόλεμο στην περιοχή μας δίπλα, και δόξα τω Θεώ είναι δίπλα στη Θεσσαλονίκη και το βιώνουμε, και να μην υπάρχουν οι απαντήσεις εκείνες εξεκάθαρες. Το αυτονόητο. Αυτό πρέπει να γίνει, το άλλο δεν πρέπει να γίνει. Για ποιο λόγο δηλαδή να μπαίνουν στην εκμετάλλευση οι δυστυχείς πολίτες, οι οποίοι οι μεν ζητούν ίσως την προστασία τους, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός για τον τουρισμό και για άλλα αγαθά της ζωής τους, και από την άλλη την πλευρά κάποιοι που αναζητούν εργασία να την έχουν και την έχουν χρόνια πολλά. Μην ξεχνάτε ότι από αρχαιοτάτων χρόνων η περιοχή έχει μεταλλεία και ορυχεία. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο. Η επανάσταση του αυτονόητου σε αυτόν τον τόπο που τελικά ειλικρινώς παράγει μόνο διαστροφές. Τώρα, τι λέει η Κομισιόν για το πάγωμα, κύριε, αγαπητέ κύριε Κοψίδη, τι λέει η Κομισιόν για το πάγωμα της εξόρυξης από την Eldorado Gold? Λέει ουδέν σχόλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απόφαση της καναδικής εταιρείας Eldorado Gold να αναστείλει μεγάλο μέρος της κατασκευής και ανάπτυξης ορυχείων στην Ελλάδα. Πρόκειται, λέει, για ίδια εταιρική απόφαση και δεν σχολιάζουμε, λέει, εμείς σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωστόσο, η εκπρόσωπος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής υπογράμμισε ότι οι μεταρρυθμίσεις στις οποίες έχει δεσμευτεί η Ελλάδα μέσω του προγράμματος προσαρμογής στοχεύουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας ελληνικής οικονομίας, καθώς και στην προσέλκυση και διατήρηση εγχώριων και διεθνών επενδύσεων. Τι γνώμη έχετε για το θέμα σας? Κάτι είπα να πει η εκπρόσωπο της Κομισιόν. Σημασία έχει ότι, τουλάχιστον με αυτή την κυβέρνηση, η κυβέρνηση Τσίπρα, εγώ προσωπικά είμαι σίγουρος ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μεταβληθεί σε μια σύγχρονη απικία. Μάλιστα. Βεβαίως επενδύσεις. Βεβαίως έχουν δίκιο οι εργαζόμενοι που διαμαρτύρονται και διεκδικούν τις θέσεις εργασίας, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να τηρούνται εν πάση περιπτώσει οι νόμοι. Αυτές είναι οι κοινοτικές σου οδηγίες, αυτά είναι τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη. Ο κύριος Καναδός της Eldorado φαίνεται θέλει να μετατρέψει την Ελλάδα σε Eldorado. Ναι. Χωρίς νόμους και χωρίς περιβαλλοντολογικές ανησυχίες καθόλου. Αυτό θα σταματήσει και καλά κάνει η κυβέρνηση και το σταματάει. Ένα σχόλιο. Δεν μας λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ξεκινάω από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και τα άλλα κόμματα,
κουβέντα για τους νόμους. Θα τηρηθούν ή όχι. Είπε και ο Υπουργός ότι εκκρεμεί απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Ναι. Γιατί δεν περιμένουμε λοιπόν. Και γιατί κάνει αυτή τη βιαστική κίνηση ο Καναδός ή η Καναδική εταιρεία. Ο Καναδός γιατί... έκανε και ένα φάουλ, κατά τη γνώμη μου. Ποιο ήταν το φάουλ? Ότι ενώ έχει προγραμματισμένη συνάντηση με την κυβέρνηση, με τον Υπουργό, αναβάλει την συνάντηση και δίνει συνέντευξη για να δημιουργήσει ό,τι θέλει ο άνθρωπος στις εντυπώσεις και η συνάντηση πάει αύριο. Και για κάτι άλλο. Έτσι. Να δημιουργήσει γεγονότα για κάτι άλλο. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι η Καναδική εταιρεία, γιατί έχει ιστορία εδώ, χρησιμοποιεί ως ασπίδα τους εργαζόμενους. Βάζει μπροστά τους εργαζόμενους και εκβιάζει. Μάλιστα. Ο εκβιασμός είναι καθαρός. Και βεβαίως. 1100 άτομα. 1100 άτομα. Έτσι, θα πρέπει η κυβέρνηση να βρει τη χρυσή τομή. Νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση κινείται. Είναι κρίσιμο το ραντεβού αύριο, κύριε Πρωθυπουργέ. Είναι, αλλά εξαρτάται και από την εταιρεία, εν πάση περιπτώσει, για να εξασφαλίσουν οι θέσεις των εργαζομένων. Και οι εργαζόμενοι πιστεύω θα καταλάβουν τις ευθύνες της εταιρείας και όχι της κυβέρνησης. Τι λέτε, κύριε Καρβούνη? Κύριε Γιάτσο, είναι ένα δύσκολο θέμα. Είδα ότι υπάρχει ένα προπατορικό αμάρτημα εδώ. Αυτό είναι διότι όταν η εταιρεία εγκαταστάθηκε και να κάνει την επένδυση, οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν εξέτασαν επαρκώς και με επιστημονικά κριτήρια τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν υπήρξε σαφήνεια σε αυτόν τον τομέα. Αποτέλεσμα, οι κάτοικοι είναι επιποδός πολέμου και έχουν δίκιο. Διότι οποιαδήποτε επένδυση να γίνει στη χώρα σου, όταν διακυβεύεται η υγεία των παιδιών σου, δεν μπαίνει σε καμία ζυγαριά. Εγώ θα σας πω παραδείγματα και τα εξετάζω αυτή τη στιγμή με επιστημονικό δυναμικό της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Αθηνών, ότι έχουμε περιπτώσεις ασθενειών από μόλυνση του ρήπανση του περιβάλλοντος από ρηπογόνες βιομηχανίες. Ναι. Αυτό στην Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει. Από την άλλη όμως οι εργαζόμενοι εκεί, ξέρετε τι λένε? Θα χάσω εγώ τη δουλειά μου τώρα? Προσέξτε. Θα βρεθώ εγώ ξαφνικά. Άκουσα στα δελτία ειδήσεων δύο νέους ανθρώπους, δύο σαραντάριδες. Ο ένας έλεγε: εγώ έχω τρία παιδιά και από αυτό το μισθό που παίρνω ζω την οικογένειά μου. Και ο άλλος έλεγε ότι έτσι και απολυθώ έχει καταστραφεί η ζωή μου. Τελείωσα. Σε αυτό συμφωνούμε απολύτως. Με μια ανεργία τώρα στο μπορεί. 25%. Προτιμά να χάσει τη ζωή του όμως. Δεν θα μπορεί να ξεπουλάμε ζωές ανθρώπων έναντι χρηματικής αμοιβής για μια προσωρινότητα όταν διακυβεύεται η ζωή των παιδιών μας. Αυτό καμία υπεύθυνη κυβέρνηση δεν μπορεί να το πράξει. Και κλείνοντας να πω, κύριε Λιάτσο, ότι εδώ έχουν ευθύνη η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Έκαναν λάθος σύμβαση. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Την περίοδο 1950-60 που είχαμε μια μεγάλη επένδυση με την υποτίμηση Μαρκεζίνη της 9 Απριλίου του 1953, τότε είχαν το εξής. Προσελκύσαμε και κάναμε νόμους να έρθουν τις ξένες επενδύσεις. Αλλά τι είπανε? Η κάθε ξένη επένδυση περιβάλλεται το μανδύα νόμου, περνάει στην Βουλή, συζητείται εμπεριστατωμένα και έχει την ισχύ νόμου. Και τότε μπορεί να προχωρήσει η επένδυση. Εδώ η Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ με καταστάσεις απικίας καλέσανε επενδυτές να επενδύσουν επειδή θέλουν να κάνουν κέρδος. Το κέρδος δεν είναι αθώο, κύριε Λιάτσο, και πρέπει οπωσδήποτε. Το κέρδος καταρχήν πρέπει να είναι προς όλους. Να βγάλουν και αυτή λεφτά, να κερδίσει και η Ελλάδα. Όμως, θέλει να έχει κέρδος, γιατί είναι στο κομματιστήριο. Και να δημιουργηθεί και θέσεις εργασίας. Κύριε Λιάτσο, που δεν μπορεί να θυσιάζουμε εμείς τα πάντα στην Ελλάδα. Μην κάνουμε ετεροβαρή ανάλυση, κύριε Καρβούνη. Υπάρχει το εθνικό ισοδύναμο των εργαζομένων. Και επειδή ο Υπουργός είπε ότι δεν πληρώνει φόρους, προφανώς. Όταν πληρώνει 1.100 εργαζόμενους, προφανώς έχει ισοσχελισμένο ίσως προϋπολογισμό στις ζημίες και στα κέρδη. Υπάρχει το εθνικό ισοδύναμο της εργασίας. Μην θέλουμε να τα ισοπεδώσουμε τα πάντα. Και μην ξεχνάτε, κύριε, και κάτι, ότι η περιοχή αυτή είναι μια παλαιόθεν ιστορική δεν περιοχή. Δεν πουλάμε τη ζωή μας έναντι οδήποτε χρηματικό αντιτίμου. Μα προς Θεού, ποιος είπε κάτι αυτό, τέτοιο? Κύριε Κιλτή. Ποιος είπε κάτι τέτοιο? Όμως αυτό έχει γίνει εδώ. Θα είμαι ο τελευταίος στους κατοίκους εκεί. Είμαι ο τελευταίος που θα ισχύει στο κάτι τέτοιο. Και σαν γιατρός και σαν άνθρωπος που αγάπησε τα δάση. Η εταιρεία δεν έχει κάνει επαρκείς περιβαλλοντικές μελέτες. Υπάρχουν μεγάλες επιστημονικές αμφισβητήσεις. Δεν τηρεί τους όρους. Και το Συμβούλιο Επικρατείας έχει αποβαθεί πολλαπλώς. Εκκρεμεί ακόμη. Δυστυχώς όμως, και οι κυβερνήσεις που λέτε εσείς, οι προηγούμενες και οι τωρινοί, έχοντας άλλη συμπλέγματα και άλλη μη ικανότητα, δεν έδωσαν το αποτέλεσμα που έπρεπε να δώσουν. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Δηλαδή το αυτονόητο. Πάντως, αυτή τη στιγμή να είναι ζητούμενο. Κύριε Κιτήδη, πρέπει και οι ξένοι να τηρούν εδώ τους νόμους. Μα προς Θεού, είπε κανένας είναι... το αντίθετο. Είπε κανένας το αντίθετο. Αλλά λοιπόν, να φτάνουμε εδώ τώρα σε αυτό το σημείο. Πάμε στον κύριο Μιχάλαρο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Τι λέτε εσείς, κύριε πρόεδρε, για αυτό το θέμα? Εγώ, κύριε Λιάτσο, τρομάζω με αυτά που ακούω.
τρομάζω πραγματικά, γιατί εδώ πέρα κάνουμε προσπάθειες απεγνωσμένες να κρατήσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Ναι, ναι. Γιατί αυτή η εταιρεία δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εκεί. Ναι, ναι. Δουλεύουν πάρα πολλές μικρές δορυφορικά επιχειρήσεις, μηχανουργία, μικρά χιτήρια, μικρές άλλες δραστηριότητες. Και δεν μιλάμε, θα δώσει σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα τεράστια ανάπτυξη και πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Αλλά έχουμε και την εμπειρία όμως ότι στα ανεπτυγμένα ευρωπαϊκά κράτη, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, εκεί έζησα εγώ προσωπικά ως πρόεδρος βιοτεχνικού επιμελητηρίου Πειραιά σε ένα αντίστοιχο βιοτεχνικό επιμελητήριο. Και μάλιστα θα πω και τη χώρα της Γερμανίας, όταν ένα μικρό ξυλουργικό εργοστάσιο 50 ατόμων είχε ένα πρόβλημα περιβαλλοντολογικό, ο Υπουργός Ανάπτυξης πήγε στο εργοστάσιο, ήταν οι δήμαρχοι της περιοχής, ήταν ο νομάρχης, μείνανε 4 ώρες να λύσουν το πρόβλημα. Έτσι, σε μία μικρή επιχείρηση. Όταν σέβεσαι τη χώρα σου και σέβεσαι τις θέσεις εργασίας και τις επενδύσεις στη χώρα σου, πας εκεί στο ίδιο το εργοστάσιο, μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τους τοπικούς παράγοντες και λύνεις όλα τα προβλήματα. Αυτή η εταιρεία δεν νομίζω να έκανε δράσεις χωρίς να είχε περιβαλλοντολογικές μελέτες. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Έχετε άρα θα είχε. Καλλιεργική κυρία εκεί που. Θα είχε. Έχουμε πάει, κύριε. Έχετε δει το περιβάλλον πώς έχει διαμορφωθεί. Κοιτάξτε, δείτε. Έχετε δει τις μεθόδους που βγάζει το χρυσό. Μπορούμε να στείλουμε τους εργαζόμενους να πάνε να δουλέψουν σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές άλλες χώρες. Να πάνε εκεί. Δεν είπε κανένας να μετηρηθούν οι όροι. Συγγνώμη, κύριε συνομιλητά. Σα είπα κάτι. Εμείς δεν είμαστε ενάντια το να μην εφαρμοστούν, δεν είμαστε υπέρ να μην εφαρμοστούν οι νόμοι στη χώρα, προς Θεού. Αυτό δεν είναι. Η εταιρεία έχει περιβαλλοντολογικές μελέτες. Η εταιρεία λειτουργούσε. Η εταιρεία πόσο καιρό έχει να πάρει τις αδειοδοτήσεις. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κράτος που θέλει 3 χρόνια να δώσει μια άδεια και η εταιρεία πληρώνει προσωπικό, πληρώνει εργαζόμενους, πληρώνει ασφαλιστικές φορές, πώς θα λειτουργήσει. Είναι λογικό αυτό. Δεν πρέπει αυτό να λύνονται μέσα σε ένα μήνα. Δεν μπορεί να λύνονται αυτά σε 40 μέρες, σε 50 μέρες. Δεν πρέπει να κάνετε εσείς άνθρωποι που ασχολείστε στην Ελληνική Βουλή, δεν πρέπει να νομοθετήσετε επιτέλους μια επιχείρηση να λειτουργεί πολύ άμεσα, να παίρνει την άδεια λειτουργία της σε 20, σε 2 μήνες. Όχι 5 χρόνια και 6 χρόνια. Αν δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της, να επιβληθούν κυρώσεις και δεν διαφωνεί κανένας. Κύριε Ελιάτσο, αν μου επιτρέπετε, έχουμε και ένα κράτος όμως που, όπως είπε ο Υπουργός, εδώ και 2 χρόνια έχει καταγράψει όλους εκείνους τους όρους που δεν τήρησε η εταιρεία και δεν έβαλε τα αντίστοιχα πρόστιμα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουμε ένα κράτος που πράγματι. Σε όλους τους τομείς της ελληνικής ζωής γίνεται το ίδιο. Θα πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες της γραφειοκρατίας και του πελατειακού συστήματος που οικοδομήθηκε εδώ και δεκαετίες. Και μην ξεχνάτε ότι καραδοκούν και οι ξένοι. Οι επενδύσεις, κύριε Ελιάτσο, θα πάνε αλλού. Εκείνο που θέλω να μην ποινικοποιούμε το κέρδος όμως. Μια επιχείρηση που κάνει μια επένδυση δεν ήρθε γιατί μας αγάπησε, ήρθε για να κερδίσει και πραγματικά πρέπει να εφαρμόσει. Αυτή η κυβέρνηση προφανώς θέλει να προσελκύσει επενδύσεις και επενδυτές. Από την άλλη όμως δεν θα ισοπεδώσουμε τα πάντα στο βωμό της ανάπτυξης να καταστρέψουμε το περιβάλλον για τις επόμενες γενιές. Η εταιρεία οφείλει. Λέτε πράγματα που δεν είπαμε εμείς. Η εταιρεία οφείλει. Συμφωνούμε ότι οφείλει να έχει τις περιβαλλοντικούς όρους. Και όχι να αποφεύγει τη συνάντηση με τον Υπουργό και την ίδια ώρα να κάνει άλλου είδους παιχνίδια, δίνοντας συνεντεύξεις τύπου και συναντώμενοι με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που να του ευχηθούμε να είναι και σιδεροκέφαλος. Εμείς με την Ελλάδα είμαστε εμείς, και με τους λοιπόν, Έλληνες, κυρία. Οι εταιρείες οι οποίες θα επενδύσουν στη χώρα να σέβονται τη χώρα, να σέβονται την νομοθεσία της, να σέβονται το περιβάλλον. Δεν αφήσετε κανένα. Το ένα δεν ακυρώνει το άλλο. Νομίζετε ότι υπάρχει κανένα Έλληνα που να μην τα θέλει αυτά. Να διατηρήσει τους όρους και τους νόμους του ελληνικού κράτους. Μάλιστα. Τώρα, για να δούμε τη φωτογραφία με τον κύριο Λιού, τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών, και με τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο, τους δύο Υπουργούς Οικονομικών των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Είχαμε παρέμβαση, φίλες και φίλοι, εδώ τους βλέπετε. Έγινε μια τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους δύο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ουάσιγκτον, φίλες και φίλοι, δεν βλέπει με καλό μάτι τις κινήσεις του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών και της ελληνικής κυβέρνησης για πρόωρη απεμπλοκή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι Αμερικάνοι θέλουν να μείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη σχέση που έχει με την πατρίδα μας. Ο κύριος Λιού ζήτησε από τον κύριο Τσακαλώτο να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους διεθνείς πιστωτές, συμπεριλαμβανομένου και του ΔΝΤ, για το οποίο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, όπως τόνισε στον Έλληνα ομόλογό του, διαδραματίζει, λέει, ένα σημαντικό ρόλο στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Ελλάδας. Και μάλιστα η παρέμβαση των ΗΠΑ μέσω του κυρίου Λιού, φίλες και φίλοι, έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία, κατά την οποία η ελληνική κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με το πολύ μεγάλο θέμα του ασφαλιστικού.
Και ο κύριος Λιού είπε στον κύριο Τσακαλώτο τη σημασία που έχει η κυβέρνηση ελληνική να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις. Θέλουν, κυρία Τελιγιορίδου, σ' όνει και καλά οι Αμερικανοί, το Δουνουτού να παραμείνει όπως έχει. Αυτό θα κριθεί τον Μάρτιο, το Δουνουτού θα πάρει και αυτό τις αποφάσεις του. Ναι, ναι. Εμείς δίνουμε μία μάχη. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσακαλώτος επισκέπτεται πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Είχε και αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία όπως ακούσαμε. Το τι θα κάνει το Δουνουτού είναι ένα θέμα που θα το αποφασίσει το ίδιο. Εμείς είμαστε σταθεροί στην πορεία που έχουμε χαράξει, ώστε να σταματήσει πλέον αυτή η κατηφόρα για τη χώρα μας. Έχουμε πράγματι μπροστά μας πολλά δύσκολα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εκείνο όμως που πιστεύουμε είναι ότι μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε θα πετύχουμε τον μεγάλο στόχο που είναι η επαναδιαπραγμάτευση για το χρέος μας, η επιμήκυνση ή η απομείωσή του. Ο κύριος Λιού είναι ευχάριστο να μας δίνει συμβουλές, αλλά την οικονομική και την εξωτερική πολιτική της χώρας τη χαράζει η ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να έρθουμε λίγο στα νεοδημοκρατικά και στην νέα εκλογή αρχηγού στη Νέα Δημοκρατία, διότι συμβαίνουν διάφορα από σήμερα το πρωί. Ο κύριος Γρηγοράκος, ο οποίος είναι πολύ συμπαθής και είναι, κύριε Κιλτίδη, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είπε σήμερα, βγήκε στο Sky, σε ραδιοφωνική εκπομπή το πρωί στο Sky, και είπε ότι δεν αποκλείω στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ να πάνε στο Μητσοτάκη, κύριε Κιλτίδη. Σημαντική. Πολύ σημαντική. Εκεί είχαμε διάφορους τριγμούς. Μετά προσπαθήσαν να το διορθώσουν λίγο, ότι τα πάλι εμείς οι δημοσιογράφοι τα είπε εμένα, αλλά δεν τα είπε έτσι και φταίμε οι δημοσιογράφοι. Καταρχάς, όχι γιατί είναι φίλος μου. Ο Λεωνίδας είναι και πολύ φίλος μου και συνάδελφος στην ιατρική. Ναι, ναι. Και πολλά χρόνια ήμασταν μαζί στη Βουλή. Πώς είδατε εσείς την εκλογή του Κυριάκου του Μητσοτάκη? Πριν μιλήσω γι' αυτό, ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά και εγώ στους τηλεθεατές. Και ειλικρινά ήθελα να πω και να ευχηθώ αντοχές. Γιατί εκτιμώ, κύριε Λιάτσο, και για τα άλλα που είπατε τώρα και ό,τι συζητήσεις γίνονται με τον κύριο Τσακαλώτο, ότι αυτή η χρονιά, νομίζω, η εκτίμησή μου είναι ότι θα έχει και τα δύο πρόσωπα, και του κακού και του καλού. Ναι. Ότι δηλαδή στο πρώτο εξάμηνο θα δούμε την κατρακύλα μέχρι τον πάτο και κατόπιν ελπίζω και προσεύχομαι να υπάρχει η λιαχτίδα ελπίδος. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία τελείωσε αυτή τη διαδικασία. Εξελέγει νέος πρόεδρος. Πάντως, οι οικονομικοί παράγοντες και διάφορες έρευνες που διαβάζω σήμερα λένε, για παράδειγμα, η Euractiv μας λέει ότι η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έξοδο αφήστε τον κύριο Κιλτίδη, στις διεθνείς αγορές. Και ότι έρχεται σημαντική αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Είχε ένα πολύ σημαντικό άρθρο σήμερα το contranews.gr, όπου υπάρχει μια ολόκληρη ανάλυση και επίσης. Ο κύριος Μιχάλης Σάλλας, ο πρόεδρος της Τραπέζης Πειραιός, κάνει μία πρόβλεψη και μας λέει ότι η ελληνική οικονομία στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, κύριε Κιλτίδη, θα μπει σε αναπτυξιακή τροχιά. Νομίζω ότι αυτή ήταν και η εκτίμηση που σας κατέγραψα πριν από λίγο. Πιστεύω όμως ότι επειδή πονέσαμε και προσωπικά, ειλικρινά, χωρίς να είμαι ο πιο ευαίσθητος πολίτης αυτής της πατρίδος και αυτού του λαού. Πονέσατε πότε? Ειλικρινά, πότε πονέσατε? Πονέσαμε αυτά τα χρόνια. Α, συνολικά. Σωστά το αποδείξαμε. Ναι, ναι. Και επειδή είμαστε στην πολιτική, δεν σημαίνει ότι μας έφυγαν και τα στοιχεία και του πατριωτισμού μας και της κοινωνικότητος και της αξιοπρέπειας. Πιστεύω ότι ας έρθει το τέλος και αυτό που λέγαμε από το 2010, ο λεγόμενος πάτος στην καθομιλούμενη, να έρθει για να αρχίσει η λιαχτίδα φωτός. Πιστεύω ότι και αυτή η εκτίμηση που κάνει ο κύριος Σάλλας ότι βρίσκεται σε αυτή την συχνότητα. Τώρα, με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, πώς τα βλέπετε? Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο. Εσείς ποιον στηρίζατε, διαθυμίστε πρόεδρος... τον Τζιτζικό θα στηρίζατε. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Άρα, δηλαδή, στον τελικό γύρο στηρίξατε Μητσοτάκη? Όχι, όχι, είναι ξεκάθαρο ότι εγώ είχα δηλώσει από την πρώτη φορά ότι Τζιτζι Κώστας και Μεϊμαράκης είναι οι δύο επιλογές μου, χωρίς βεβαίως να αποκλείω ποτέ την επιτυχία του Κυριάκου του Μητσοτάκη, που έχω και, αν το θέλετε, και εγώ δικαιούμαι να έχω και ένα συναισθηματικό δεσμό όσον αφορά τον Κώστα Μητσοτάκη, τον οποίο και τον εκτιμώ και τον θαυμάζω. Και πιστεύω ότι και η πρόκληση και το στοίχημα που έχει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι να γίνει Κώστας Μητσοτάκης. Τότε αυτό το στοιχείο που ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει του φιλελευθερισμού, εάν καταστεί δηλαδή ορθολογικός ο φιλελευθερισμός, που χρειάζεται στην δοκιμαζόμενη αυτή τη στιγμή ελληνική οικονομία,
και χωρίς βεβαίως να τσαλακωθεί η ελληνική κοινωνία και να ατιμαστεί η πατρίδα, τότε ειλικρινά μπορεί να είναι ωφέλιμη η παρουσία της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης να τιμηθεί και γιατί όχι να δοξαστεί. Μάλιστα. Πιστεύω ότι έχει πεδίο δόξης λαμπρών η Νέα Δημοκρατία, ανάταξης των δυνάμεων, αναδιοργάνωσης, να επανεύρουμε την πολιτική, κύριε Λιάτσο, να επανεύρουμε και την πολιτική ηθική των πεπιθήσεων και της ευθύνης, γιατί χάθηκε παντελώς, και να δώσουμε ένα μήνυμα στα νέα τα παιδιά να ενσαρκώσουν την πολιτική, να την πιστέψουν, να υπάρξει η αυτοθυσία στην πολιτική που νομίζω αυτή έλειπε όλα αυτά τα χρόνια που δεν πείθονται οι Έλληνες πολίτες. Τι λέτε κυρία Τελεγιορίδου εσείς για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη? Εγώ... Ακούω τον υποδεχθήκατε λίγο έτσι σκληρά κι εσείς σαν ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα διάφορους σχολιασμούς. Καταρχήν, όπως είπα και πριν, να το ευχηθούμε καλή θητεία στη θέση του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε τι είπε ο κύριος Κουλέτης? Είναι σημαντικός πυλώνας. Ο κύριος Κουλέτης, ξέρετε τι είπε για τον κύριο? Τώρα το έχω πρόχειρο, γι' αυτό θα σας το πω. Ότι με την εκλογή, λέει, φίλες και φίλοι, του Κυριάκου Μητσοτάκη, διαμορφώνεται ένας ιδιόμορφος ακροδεξιός νέο φιλελευθερισμός. Εκείνο που είναι πράγματι αξιοθαύμαστο σε αυτή την εκλογική του νίκη είναι ότι κατάφερε να συσπυρώσει ένα ανομοιογενές κοινό, θα έλεγα, στη Νέα Δημοκρατία, από τους δεξιούς, τους πολύ συντηρητικούς του κόμματός του, τους νεοφιλελεύθερους, και να απευθυνθεί μέχρι και το κέντρο. Αυτό το ανομοιογενές όμως ποσοστό που έχει πάρει όσον αφορά το ποιοι το δημιούργησαν, ναι, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να το χειριστεί πάρα πολύ εύκολα ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και δεν νομίζω ότι θα μπορέσει τουλάχιστον το αμέσως επόμενο διάστημα να φέρει την ομοιογένεια στο κόμμα του. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι ένας πολιτικός που απέδειξε ότι ασπάζεται τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Είναι εκείνος ο πολιτικός που και ως υπουργός μίλαγε για τις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και γενικά για πολύ σκληρά νεοφιλελεύθερα μέτρα. Από την άλλη προσπαθεί να παρουσιάσει ένα κεντρό προφίλ, ένα φιλελεύθερο προφίλ. Για να δούμε πώς θα από τα πει. Από ό,τι φαίνεται... Ο κύριος ένα σχόλιο, μετά, να το κλείσω εγώ. Δεν θα μονοπολίσω. Μα ενδιαφέρει την Δημοκρατία περισσότερο. Όλους ενδιαφέρει, όχι μόνο την Δημοκρατία. Ολοκληρώστε, κυρία Τελεγιορίδου. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, δύσκολα θα μπορέσει να ενώσει το ακραίο συντηρητικό κομμάτι του κόμματός του. Κύριε Λιάτσο, ο κύριος Μητσοτάκης εφιώς στο δεύτερο γύρο μίλησε για πολιτικές τάσεις στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και αυτό λέει πολλά. Και ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία, όπως το απεκάλεσε ο ίδιος, νομίζω ευρισκόμενο στη θέση του πρώτου, όπου αρχεί άνδρα δείκνηση, νομίζω είναι και η πρόκλησή του να πορευθεί σύμφωνα με αυτά που διακήρυξε, και νομίζω αυτό θα πράξει. Ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία, με πολιτικές τάσεις όπως τις όρισε ο κ. Μητσοτάκης, νομίζω ότι είναι ο σωστός δρόμος, είναι το σωστό θεμέλιο για το σωστό δρόμο. Τι λέτε, κύριε Κοψίδη, εσείς πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Έχει σημασία, κύριε Λιάτσο, να δούμε ότι σε ποιο πλαίσιο, σε ποιο τοπίο έρχεται η εκλογή Μητσοτάκη. Έρχεται σε ένα τοπίο, ξεκινάω από το άρθρο που είπατε τη Κόντρα News, ότι η ελληνική οικονομία σε λίγους μήνες αναβαθμίζεται, υπάρχει ανάπτυξη. Υπάρχουν θετικά πρόσημα στην διαφθορά, στην καταπολέμηση διαπλοκής από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και έχουν πέσει, ειδικά αυτή την περίοδο, λυτοί και δεμένοι να κάνουν το γνωστό του σχεδιασμό να ανατρέψουν την κυβέρνηση Τσίπρα. Στα πλαίσια να αυτά, ανατρέψουν, λέτε, την κυβέρνηση να ανατρέψουν Τσίπρα, την κυβέρνηση Τσίπρα. Αυτός είναι ένας μόνιμος στόχος. Στα πλαίσια αυτά έρχεται λοιπόν η εκλογή Μητσοτάκη και η διθύραμβη μια σειρά κυρίαρχων μέσων ενημέρωση. Εξωτερικού που, εννοείται, μέσων ή Wall Street. Journal. Η ναυαρχίδα του πολυεθνικού κεφαλαίου. Ναι, ναι, ναι. Μια σειρά γερμανικές εφημερίδες που εκφράζουν το γερμανικό κεφάλαιο. Τα συστημικά ελληνικά μέσα, τα κόμματα σε αντιπολίτευση φυσικά, έχουν αυτό το στόχο. Η διθύραμβη λοιπόν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν είναι τυχαίη. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα αντίπαλο δέος στον Αλέξη Τσίπρα, και πολύ σύντομα, για να μην κάνω ανάλυση, βάζω τα εξής ερωτηματικά. Ναι. Είναι δυνατόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο άνθρωπος των αγορών, να αποτελέσει αντίπαλο δέος τον Αλέξη Τσίπρα? Είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος, όταν το διαβάσεις, γιατί ο Κυριάκος μιλάει ειλικρινά,
και έχω παρακολουθήσει τις τοποθετήσεις του, εκφράζει με τον πιο πιστό τρόπο τη γνωστή σχολή σκέψης, τη σχολή του Σικάγο, έναν ακραίο νεοφιλελευθερισμό, γιατί ο νεοφιλελευθερισμός και ο Μαράκης και όλοι νεοφιλελεύθεροι είναι, αλλά έχει διαβαθμίσεις, έναν ακραίο νεοφιλελευθερισμό. Να το πω με απλά λόγια. Ο Μεμαράκης δεν είναι τώρα νεοφιλελεύθερος. Να τα πω, να τα πω με απλά λόγια. Ένα σύγχρονο θατσερισμό. Σύγχρονο θατσερισμό. Μα και νεοδημοκράτες λένε για τον Κυριάκο ότι είναι θατσερικός. Που τα πάντα ιδιωτικοποιεί. Μιλάει, θα μιλήσει για μεταρρυθμίσεις για αύξηση ανταγωνιστικότητας, το είπε ήδη κτλ. Που σημαίνει περαιτέρω μείωση μισθών. Περαιτέρω διάλυση του κοινωνικού κράτους που έχει απομείνει. Την τοποθέτηση της παιδείας και της υγείας στις ανάγκες πάντα της αγοράς. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένας πολιτικός, το DNA του είναι αυτό που βάζει το διακόπτη στον αυτόματο πιλότο της αγοράς και όποιος επιζήσει. Άστε. Αν προσθέσουμε σε αυτό τα διάφορα ακροδεξιά βαρύδια που έχει, όχι ο ίδιος, αλλά που κουβαλάει ως συμμάχους. Πώς θα τα συνδυάσει όλα αυτά. Πώς θα τα συνδυάσει και πώς θα διεισδύσει στο περίφημο μεσαίο χώρο που υπερπιστεί. Είναι ένα άρα λοιπόν δεν πρόκειται να αποτελέσει αντίπαλο δέος παρά το γεγονός, κύριε Λιάτσο, εδώ είμαστε, ότι το επόμενο διάστημα. Τα διάφορα κόλπα και διάφορες μέθοδοι συστημικών μέσων ενημέρωσης θα δείχνουν αύξηση σε δημοσκοπήσεις κτλ. Μα το έχουν προαναγγείλει. Αύξηση... Η πρώτη λέει δημοσκόπηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα φέρει μπροστά τη Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ. Μπροστά τη Νέα Δημοκρατία, καταλληλότερο πρωθυπουργό τον Κυριάκο. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον Αλέξη. Για αυτά να τα δούμε. Έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα. Θα παρατηρούμε όλα. Ένα σχόλιο για τον κύριο Γρηγοράκη. Θέλω να, πάω σε μια τηλεφωνική επικοινωνία, κύριε Κοψίδη, με συγχωρείτε για τη διακοπή. Θα καλησπερίσω τον Δήμαρχο Κερατσινίου Τραπετσόνα. Τον κύριο Χρήστο Βρετάκο. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Γεια σας, καλό σας βράδυ. Πώς είστε, καλά? Προσπαθώ. Εδώ διαβάζω ότι ο Δήμος σας προχωράτε σε κατάσχεση 6,8 εκατομμύρια ευρώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του ΟΛΠ. Για ποιο λόγο? Μ' ακούτε? Σας ακούμε. Για ποιο λόγο, λέω, προχωράτε στην κατάσχεση αυτή? Κοιτάξτε, όλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ενώ τσακίζει την πόλη με τις δραστηριότητες του, δεν πληρώνει. Έχουμε λοιπόν για πρώτη φορά μια τελεσίδικη απόφαση ελληνικού δικαστηρίου που οφείλει να τη σεβαστούν. Έτσι πρέπει να αποδώσουν στην πόλη ένα μέρος από, από την επιβάρυνση που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μάλιστα. Επιφέρουν στους ανθρώπους της. Είναι καιρός πια. Αυτό είναι λοιπόν. Ε. Και έχει μαζευτεί αυτό το ποσό κοντά στα 7 εκατομμύρια. Κοιτάξτε, είναι μια υπόθεση που μιλάμε από το 95, έτσι, για τέλη 95-99. Ναι. Μια δικαστική διαμάχη που, όπως βλέπετε, κρατάει 15 χρόνια. Ένας φτωχοδιάβολος, άμα δεν δίνει ανταποδοτικά τέλη, του κόβουμε το ρεύμα, έτσι. Αυτό είναι σωστό. Στον ΟΛΠΕ, μια υπόθεση που κρατά 15 χρόνια τουλάχιστον τώρα. Mm-hmm. Και που κάποια στιγμή οφείλει πριν τα παίρνουμε σε κινέζικο νόμισμα, τουλάχιστον να τα πάρουμε σε ευρώ, έτσι, τώρα το πω. Αυτές οι δύο αποφάσεις που διαβάζω εδώ πέρα είναι τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, έτσι δεν είναι? Έτσι. Άρα το δηλαδή μόνο... το χρήμα θα πέσει τώρα. Το μόνο που μπορεί να κάνει η ΟΛΠ είναι να κερδίσει, να πάει στην παράταση, δηλαδή να κερδίσει χρόνο. Τι να κάνουμε όμως. Μάλιστα. Κύριε Βρετάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα ένα μικρό σχόλιο για τον κύριο Γρηγοράκο και τον Πασόκ. Πολύ σύντομα. Ακούστε, αυτό που εκφράζει ο κύριος Γρηγοράκος δεν είναι μόνο μια προσωπική του θέση. Πιστεύω ότι είναι η κυρίαρχη τάση του Πασόκ που έχει φέρει το Πασόκ εδώ και χρόνια σφιχτά αγκαλιασμένο με τη δεξιά, με την κεντροδεξιά, με τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ, όσο δεν ακολουθεί το δρόμο που έδειξαν οι σοσιαλιστές της Πορτογαλίας και θα δείξουν μάλλον και οι σοσιαλιστές της Ισπανίας, δηλαδή μια στροφή προς τα αριστερά, ξέρετε ότι στην Πορτογαλία σχηματίστηκε κυβέρνηση σοσιαλιστών με την ανοχή του αριστερού μπλοκ και του ΚΚ Πορτογαλίας. Μετά την αριστερή στροφή των σοσιαλιστών της Πορτογαλίας. Ναι. Και η Ισπανία προς τα εκεί πάει. Όσο δεν ακολουθεί αυτό το δρόμο το Πασόκ, αλλά συνεχίζει το σφιχτακάλιασμα με την Νέα Δημοκρατία, δεν έχει μέλλον. Και η δήλωση του Γρηγοράκου αυτή ακριβώς την πορεία δείχνει. Γνωρίζετε άλλωστε ότι είτε κύριε Γεννηματά ή είτε άλλα στελέχη του Πασόκ, όταν μιλάνε, του παρακολουθείτε. Από τις 10 ράδες που λένε, οι 9 είναι κατά κεραυνών τον Τσίπρα και κάτι ψιλολένε εκεί που δεν καταλαβαίνει και κανείς κατά τη Νέα Δημοκρατία. Χωρίς να μονοπολούμε τη συζήτηση όμως αυτό που είπε τώρα, μου δίνει αφορμή και σχολεί, θα πάτε. Ναι. Λοιπόν, ότι μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη. Δεν αμφιβάλλει κανείς. Και οι μισή σχεδόν βρίσκονται εκτός Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κουψή. Μακάρι να γινόταν. Να σας πω, κύριε Κελτίδη, ένα σύγχρονο κεντροδεξιό κόμμα.
Αλλά με το, με το DNA και το πολιτικό προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη, σύγχρονη κεντροδεξιά δεν γίνεται. Αυτό μπορεί να είναι ειδοποιώς διαφορά, όπως ήταν και ο Κώστας ο Μητσοτάκης, αλλά με την αποδοχή των πολιτικών τάσεων και με μια επαναφορά και με μια αναγεννημένη Νέα Δημοκρατία επαναφορά αυτών που φύγαν, μπορεί να υπάρξει ξανά μια ζωή. Με ακραίο νεοφιλελευθερισμό δεν γίνεται. Παρακαλώ, πάμε λίγο παρακάτω. Δεν ξέρω τι θα είναι. Είναι δυνατόν. Υπάρχουν και αντιστάσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Καρβούνη, τι λέτε. Να φύγουμε λίγο από την κριτική αυτή. Ναι, ναι. Να ευχηθούμε στον κύριο Μητσοτάκη να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά με την παράταξή του για το καλό της χώρας. Αλλά θα σταθώ σε τρία πράγματα που είπατε στην αρχή. Πρώτον, στην αντίδραση της πολωνικής κυβέρνησης και του πολωνικού τύπου που δείχνει με στολή SS την Μέρκελ και τους Γερμανούς. Για δείξτε το λίγο πάλι το εξώφυλλο, είναι πολύ σημαντικό, να το θυμηθούμε λίγο το πολωνικό αυτό, το περιοδικό. Την επικοινωνία του Τζακ Λιού, του Υπουργού Οικονομικών της Αμερικής, με τον Ευκλήδη Τζακαλώτο. Ναι. Και την Ελντοράντο. Αυτά τα τρία δείχνουν ένα πράγμα και το θέμα του Δούνου. Να το κύριε Καρβούνη, το βλέπετε εδώ. Είναι μια ακραία και δεν όχι, δεν είναι ακραία, είναι σοβαρό το ζήτημα. Εντάξει, η Πολωνία στέκεται με αποφασιστικότητα υπερασπιζόμενη εθνικά ζητήματα. Εμείς στην Ελλάδα δεν θα καταλάβουμε κάποτε ότι πρέπει να έχουμε ελληνοκεντρική πολιτική. Δεν θα καταλάβουμε ότι η Ελλάδα είναι υπό την επικυριαρχία των δανειστών και πρέπει να σταθούμε. Και μα εδώ η είναι Πολωνία κύριε... έχει συγγενικούς δεσμούς με την κύριε... Γερμανία. Από... Εδώ αγαπητέ κύριε Κριτήδη είναι το ζήτημα του Τζακ Λιού που θέλουν το δούνου του στην Ελλάδα. Είναι πολύ σοβαρό διότι ζητούν μια επικυριαρχία για να ξεπουλήσουμε κάθε περιουσιακό στοιχείο της ελληνικής δημοκρατίας σε ξένα φαντ, σε ξένους οίκους. Με ληστρικούς όρους όπως έγινε ληστρική όρη της επένδυσης Ελντοράντο. Και αντιμετωπίζουμε τώρα αυτό το πρόβλημα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και, αυτοί με και έχει μεγάλη σημασία, κύριε Λιάτσο, ναι, ότι αν δεν καταφέρουμε να χτίσουμε μια ελληνοκεντρική πολιτική με ελληνική επιχειρηματικότητα, να φέρουν οι Έλληνες επιχειρηματίες τα λεφτά τους απ' έξω μέσα, να επενδυθούν εδώ από Έλληνες επιχειρηματίες και στηριζόμαστε στους ξένους, να είστε βέβαιος ότι αυτό ουσιαστικά το ξεπούλημα της χώρας δεν μπορεί να το ανοιχτεί ο ελληνικός. Σε λίγα λεπτά θα έχω εδώ μαζί μου τον κύριο Τσοβόλα και ο κόσμος θα στείλει και τα ερωτήματά του και θα μιλήσουμε φυσικά, αφήστε τον κύριο Καρβούνη, θα μιλήσουμε κύριε Καρβούνη και κυρίως για τα θέματα της οικονομίας. Εσείς πώς τα βλέπετε και σαν οικονομολόγος που είστε, πώς βλέπετε την οικονομία μας να εξελίσσεται από εδώ και πέρα? Εγώ κύριε Γιάτσο, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δηλώσεις μας. Ναι. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση στην οικονομία για να βγούμε στις διεθνείς αγορές χρήματος. Δεν είναι εύκολη. Δεν είναι εύκολη. Μάλιστα. Διότι για να βγεις και να συνάψεις νέα ομόλογα, ομολογιακά δάνεια του ελληνικού δημοσίου ή να εκδώσεις νέα ομόλογα της ελληνικής δημοκρατίας, πρέπει να έχεις την εγγύηση ότι αυτά θα πληρωθούν στη λήξη τους. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο Αντώνης Σαμαράς στις αρχές του 2014, το Μάιο περίπου, αν θυμούμε, Απρίλιο-Μάιο, εξέδωσε ένα ελληνικό ομόλογο περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ πενταετές. Αυτό λήγει το 2019. Ας μας πει ο κύριος Σαμαράς, θα υπάρξουν τα λεφτά το 2019 να πληρωθεί πίσω τα 3,5 δισεκατομμύρια πέραν του ελληνικού προϋπολογισμού? Ποια οικονομία, κύριε Λιάτσο? Εδώ λοιπόν έχει μεγάλη σημασία ότι αν δεν χτίσουμε μια παραγωγή, μια αύξηση του εισοδήματος με επενδύσεις, αν δεν χτίσουμε, δεν αυξήσουμε τον τουρισμό μας, να τον αναπτύξουμε ακόμη περαιτέρω και αν δεν καταφέρουμε την υποδομή στο κοινωνικό τομέα να την προχωρήσουμε βαθιά. Μην τρέφουμε ψευδεστήσεις. Δεν είναι εύκολο να δανειστούμε από τις διεθνείς αγορές χρήματος. Αγαπητέ μου, προϋπόθεση είναι να φύγουμε από την Επιτροπή. Λοιπόν, δεν θα μείνει επιχείρηση. Παρακαλώ να μιλήσει ο κύριος Μιχάλαρος, γιατί κλείνει η εκπομπή. Δυστυχώς ο χρόνος σήμερα είναι λίγος. Εσείς, κύριε Μιχάλαρε, σαν πρόεδρος και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Πειραιά, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, τι αίσθηση σας δημιουργείται για το 2016? Τουλάχιστον στην αρχή ξεκινήσαμε με υλικά προς αισιόδοξο, αλλά στην πορεία και με το ασφαλιστικό και όλα αυτά, όλη αυτή το φόρτωμα που γίνεται πάνω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τελικά το μόνο που θα καταφέρουμε να κάνουμε, να προσφέρουμε στα μέλη μας, είναι να τους μάθουμε να μιλάνε βουλγάρικα, όπως είπε ο κύριος Κλητήρης. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε, το μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Μα δεν έχει λόγο αν να δεν υπάρξει λογική, αν δεν τρόπο, αλλάξει η πολιτική μας, αν δεν στηρίξουμε την παραγωγική βάση της χώρας, η Ελλάδα μας έχει τελειώσει. Και αν θέλουμε πραγματικά, κύριε, εσείς που είσαστε άνθρωποι του Κοινοβουλίου, αν θέλετε πραγματικά και αγαπάτε την πατρίδα σας όπως λέτε, απλοποιήστε άμεσα τις διαδικασίες. Να έχετε μια επιχείρηση και μια επένδυση σε 2 μήνες να παίρνει την άδεια λειτουργία της. Ναι, ναι. Να απλοποιήσετε και να δώσετε κίνητρα να μπορούν τα νέα παιδιά να κάνουν πολύ εύκολα επενδύσεις. Και όπου υπάρχει δημόσια γη, όπου υπάρχουν δημόσια κτίρια, δώστε στα νέα παιδιά να κάνουν επιχειρήσεις και να δημιουργήσετε επιχειρηματικότητα. Με κίνητρα και αφορολόγητα και όλα αυτά. Δημόσια κτίρια κάθονται παντού και, δεν, και τα παιδιά αυτά δυστυχώς τα στέλνετε σε βιομηχανικές περιοχές να θέλουν 1 εκατομμύριο ευρώ να αγοράσουν ένα οικόπεδο. Αυτή είναι η προσφορά αυτή τη στιγμή της ελληνικής πολιτείας στα νέα παιδιά.
Και για αυτά τα παιδιά, αυτές οι επενδύσεις, αυτά τα παιδιά θα λέτε δεν πληρώνουν εφορία. Όταν θα έχουν χρεωθεί 1 και 2 εκατομμύρια και όλες οι τράπεζες είναι χρεωμένες με μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Αυτοί είναι απατεώνες σήμερα της πολιτικής ζωής. Έτσι λέτε. Λέτε σήμερα ότι ο παραγωγικός τόσο της χώρας, οι επιχειρηματίες, οι Έλληνες, είναι απατεώνες και τυχοδιώκτες. Έχετε δει στις τράπεζες πώς θα χρωστάνε όλοι. Ότι έχουν βγάλει τα σπίτια τους και την οικογένειά τους στον πληστηριασμό. Σεβαστείτε τους μια φορά αυτούς που πραγματικά επενδύουν στη χώρα. Αυτό που το ακούσατε, είπε κανείς ότι είναι απατεώνες. Δυστυχώς όλη την ημέρα αυτό ακούμε στις τηλεοράσεις. Ότι εμείς φοροδιαφεύγουμε. Συγγνώμη, από εσά τα ακούμε. Δεν τα ακούμε, δεν λένε δημοσιογράφοι. Εσείς τα λέτε. Βγαίνετε ότι εμείς είμαστε φοροφυγάδες. Εμείς είμαστε. Ξέρετε τι σημαίνει μια μικρομεσαία επιχείρηση. Λέτε ότι ο εργαζόμενος παίρνει 700 ευρώ. Ξέρετε πόσο στοιχίζει σε έναν επιχειρηματή ο εργαζόμενος 1500 ευρώ. Γιατί λέτε ότι παίρνει 1500 ευρώ. Δουλεύει 11 μήνες. Πληρώνετε 14. Θεωρείτε ότι αυτό απευθύνεται το να λέμε ότι υπάρχει φοροδιαφυγή, που υπάρχει. Αυτό απευθύνεται στην μικρομεσαία. Έχετε περάσει μέσα στην κοινωνία. Δυστυχώς έχετε περάσει μέσα στην κοινωνία. Έχετε περάσει μέσα στην κοινωνία ότι όλοι εμείς. Ότι είμαστε. Συγγνώμη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Οι επιχειρηματίες είναι απατεώνες. Εκείνο που λέμε. Άρα να λέτε ονόματα. Συγγνώμη, να λέτε ονόματα. Να λέτε ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε. Μιλάτε γενικά, η ελληνική επιχειρηματικότητα φοροδιαφεύγει. Η ελληνική επιχειρηματικότητα κάνει φοροδιαφυγή. Η ελληνική επιχειρηματικότητα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να λέτε ονόματα. Ονόματα τα μάθετε όταν οι λίστες, οι διάφορες λίστες. Μην μπερδεύετε τις λίστες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Μην μπερδεύετε τις λίστες. Συγκεκριμένα θα λέτε ότι ο τάδε επιχειρηματίας είναι φοροφυγάς. Θα τα δείτε σε λίγο. Ονοματεπώνυμα. Τι σε λίγο, πότε σε λίγο. Μέχρι το Φλεβάρι. Έχετε διασύρει όλη την ελληνική επιχειρηματικότητα. Έχουν φύγει όλοι οι Έλληνες από την Ελλάδα, καταλαβαίνετε. Εδώ έχουν μείνει οι εγκλωβισμένοι και αυτοί που έχουν προβλήματα. Αυτοί έχουν μείνει στην Ελλάδα. Τελείωσε ο χρόνος. Σήμερα ήμουν στην Ομόνια. Σεβαστείτε την ελληνική επιχειρηματικότητα. Δώστε πίστη στα ελληνικά παιδιά. Κάντε δουλειά στην Ελλάδα για να ξεχωρίσει η χώρα. Κύριε Λιάτσο, επειδή αυτό που λέει είναι μια καταγγελία προς την κυβέρνηση και στο πολιτικό προσωπικό της. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση αυτή δεν λέει συλλήβδιν αυτό που ακούσαμε τώρα. Ότι υπάρχει η διαφθορά και η διαπλοκή, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα που αυτή τη στιγμή δίνουν και την μάχη να ρίξουν και αυτή την κυβέρνηση και να δημιουργήσουν σενάρια περί οικουμενικών κυβερνήσεων και όλα αυτά, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Δεν είναι στο πραγματικό περιβάλλον. Θέλω να σας πω για την Ομόνια. Δεν επιτρέπει ο Δήμος να βάλουν λουλούδια να ομορφύνουν την Ομόνια οι καταστηματάρχες. Μιλάμε για τρελά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Εάν δεν διορθωθούν τα απλά πράγματα, μην παίρνουμε τα μεγάλα. Μα ήμουν εκεί και μου κατήγγυλαν οι επιχειρηματίες ότι δεν επιτρέπεται. Παρακαλώ, δεν μας ακούει ο κόσμος. Πάμε λάτω όλοι μαζί, δεν μας ακούει κανένας. Κάνω μια έκκληση. Απλοποιήστε άμεσα τις διαδικασίες. Γρήγορα να μπαίνει μια άδεια λειτουργία σε μια επιχείρηση. Κάντε μια μεγάλη προσπάθεια. Και αν πραγματικά εμείς επιχειρηματίες θα είμαστε δίπλα σας, θα στηρίξουμε οποιαδήποτε προσπάθεια. Άμα θέλετε ονόματα, μέσα στο Φλεβάρι το αργότερο θα δείτε αυτοί που έφαγαν δημόσιο χρήμα, θα τους δείτε. Και θα δείτε και τα ονόματα. Την κυρία Τελιγιορίδου, τον κύριο Κιλτίδη, τον κύριο Κοψίδη, τον κύριο Καρβούνη και τον κύριο Μιχάλαρο. Θα πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Και αμέσως μετά, σε 3 λεπτά από τώρα, θα είναι εδώ ζωντανά στο στούντιο ο κύριος Δημήτρης Τσοβόλας.